Ο αγώνας ενάντια στις εκβαστικές και αντιεργατικές πολιτικές κυβέρνησης, Τρόικας, συνεχίζεται με την 24ωρη γενική απεργία των συνδικάτων, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου καλεί όλους τους εργαζομένους της Αιγιάλειας να πάρουν μέρος στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 9:30 το πρωί στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, με ενότητα και αποφασιστικότητα, δίνουν το δίκαιο αγώνα για την απόκριση των σκληρών αντιλαϊκών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και για την προώθηση και εφαρμογή ενός άλλου μοντέλου οικονομικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει και θα διευρύνει τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα του λαού, καθώς και την έξοδο της χώρας από την ύφεση, την κρίση και τις δαγκάνες του μνημονίου. Η αυριανή 24ωρη γενική απεργία για άλλη μια φορά θα στείλει το μεγάλο μήνυμα των εργαζομένων, των συνταξιούχων του ελληνικού λαού, ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση που θα λέει φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Οι πολιτικές του μνημονίου, οι αντεργατικές, απάνθρωπες, σκληρές και άδικες πολιτικές δεν μπορούν να συνεχιστούν. Σε αυτό τον κατήφορο που έχουμε πάρει πρέπει να μπει τέρμα. Η ρίση του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να σωθεί η χώρα δεν μας βρίσκει αντίθετους, αλλά όμως με αυτή την πολιτική και με την τακτική του Μνημονίου και τις εντολές διαταγές της Τρόικας που η κυβέρνηση υποταγμένη, πειθαρχημένη εκτελεί, δεν μπορούμε να βγούμε από την ύφεση, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη, δεν μπορεί να συνέλθει η οικονομία. Άρα, μέρα με την ημέρα, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι θα γίνονται πιο φτωχοί, θα περνάνε ακόμα πιο δύσκολα. Γι' αυτό εμείς, εδώ από το Αίγαιο, λέμε στον Πρωθυπουργό ότι αυτό που προεκλογικά έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, εάν έχει την πολιτική βούληση, πραγματικά μπορεί να βρει σήμερα και πολλά λεφτά μάλιστα και να το εφαρμόσει. Δηλαδή το λεφτά υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν λέμε, αλλά τα λεφτά δεν υπάρχουν ούτε στα δημόσια ταμεία, γιατί εκεί τα κατάκλευσαν οι πολιτικοί και οι πολιτικές τους τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν φυσικά ούτε στις τσέπες των εργαζομένων και των μισθωτών, γιατί οι λίγες πενιχρές οικονομίες που είχαμε εξανεμίστηκαν από τις πολιτικές των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, ειδικά το τελευταίο εννιάμινο, το εννιάμινο ντροπής, το εννιάμινο του μνημονίου, μας κατέκλεψαν ό,τι είχαμε στην τσέπη μας. Ο κύριος Πρωθυπουργός, εάν θέλει πραγματικά να βρει πολλά λεφτά, δεν έχει παρά να κοιτάξει λίγο πλάγια στις τσέπες των εχόντων και των κατεχόντων, στα χρηματοκιβώτια τους, στις τεράστιες περιουσίες που έχουν, οι έχοντες και κατέχοντες, θα βρει χρήματα από τους φοροκλέφτες, τους εισφοροδιαφυγάδες, τους φοροκλέφτες, αυτούς που έχουν κάνει σημαία τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, θα βρει χρήματα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις τράπεζες, στις εκκλησίες. Εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που λέει ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει τακτική, πρέπει να αλλάξει πολιτική, να στηρίξει τον εργαζόμενο, να στηρίξει τον συνταξιούχο μέσα από την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού, μέσα από την επαναχορήγηση της 13ης και της 14ης σύνταξης, να δώσει αυξήσεις, να κινηθεί η αγορά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο κατήφορος.